οθόνης τις εκλογές τις σημερινές, Σεπτέμβρης του 2015. Βλέπουμε στο κέντρο τον Ιανουάριο του 2015, 35% σήμερα, 35,6% για το ΣΥΡΙΖΑ, 36,3% τον Ιανουάριο, 28% για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, 27,8% τον Ιανουάριο, η Χρυσή Αυγή 7,1% σήμερα, 6,3%. 6,4 Πασόκ Δημάρ δεν υπήρχε ο συνασπισμός αυτός, η συμμαχία. Εντάξει, το Πασόκ πόσο είχε. Ξέρουμε ότι το Πασόκ είχε 4,7 και η Δημοκρατική Αριστερά είχε 0,4 αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τους οικολόγους που είχαμε συμπράξει. Όμως και το Κυβισό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το ίδιο και το αυτό, 5,5 και σήμερα. Το ποτάμι βρίσκεται στο 3,9 τον Σεπτέμβριο, σε αυτές εδώ τις εκλογές 6,1 ήταν στις προηγούμενες του Γενάρη. Έχουμε τους ανεξάρτητους Έλληνες 3,7, 4,8 ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες τον Ιανουάριο. Και τέλος την Ένωση Κεντρών, η οποία σήμερα καταγράφεται σχεδόν στο διπλό ποσοστό, 3,5 έναντι 1,8 που είχε το Γενάρη, 0,7 η διαφορά. Κάτω πεσμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,7 σε σχέση με τον Ιανουάριο, 0,2 ανεβασμένη η Νέα Δημοκρατία, 0,8 η Χρυσή Αυγή, και ακολουθούν τα αποτελέσματα τα οποία τα βλέπετε κι εσείς. Δεν ξέρω. Με την αποχή, με τη συμμετοχή στο 55,2 αυτή την ώρα, στο ποσοστό που βλέπετε. Να δούμε και κάποιους βουλευτές που εκλέγονται. Βεβαίως, μέχρι στιγμής. Η επικρατεία είναι εύκολη. Από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Δραγασάκης, η κυρία Φωτίου, ο κ. Κοντζιάς, η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ο κ. Γαβρόγλου, από Νέα Δημοκρατία ο κ. Φορτσάκης, ο κ. Σταμάτης, η κυρία Κεραμέως, ο κ. Οικονόμου, από τη Χρυσή Αυγή ο κ. Παπάς, από το Πασόκ Δημάρ ο κ. Θεοχαρόπουλος και από το ΚΚΕ η κυρία Παπαρίγα. Μπορούμε να περάσουμε σε επόμενες κάρτες. Πολύ λίγες ακόμα. Βλέπουμε. Και για την Νέα Δημοκρατία, Όλγα Κεφαλογιάννη. Στην πρώτη Αθηνών. Κικίλιας Βασίλειος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Νικέτας Κακλαμάνης, Φλαμπουράρης Αλέξανδρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γαβρίλη Σακελαρίδης, Βούτσης Νικόλαος και Φίλης Νικόλαος επίσης, ο Νίκος Μιχαλολιάκος από τη Χρυσή Αυγή, ο Σπυρίδων Λυκούδης από το Ποτάμι, Λιάννα Κανέλη για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Κώστας Σκανδαλίδης για την Δημοκρατική Συμπαράταξη από το ΠΑΣΟΚ, ο Μάριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρών και η Έλενα Κουράη, η οποία βρίσκεται στο στούντιο εδώ μαζί μας. Και μια και είμαστε στα συγχαρητήρια, δεν ξέρω κύριε Παπαθεοδόρου τι θα επιλέξει η πρόεδρος του κόμματός σας, αλλά με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα η Δημοκρατική Συμπαράταξη κερδίζει έδρα στην Αχαΐα. Αν θυμάμαι καλά, είστε αμέσως μετά την κυρία Γεννημάτα. Θυμάστε πολύ καλά. Καλά. Άρα είναι θέμα επιλογής της Προέδρου, αν θα. Μάλιστα. Βέβαια, αν το έχουμε και τη Β' Αθηνών, θα επιλέξει την άλλη έδρα μας. Όπου παραδοσιακά είναι στη Β' Αθηνών, θα εκλεγεί ο κ. Παπαθεοδόρου. Ναι, μια χαρά. Φτάσαμε και στην Αχαΐα. Στη Β' Αθηνών δεν την έχουμε όμως, γιατί βλέπουμε Αχαΐα. Κοιτάξτε τώρα με τις έδρες, ξέρουμε όλοι ότι επειδή.